Τώρα, Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω για το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Είναι σαν να μην υπήρχε. Σήμερα δεν ακούσαμε, δεν υπήρχε ούτε χρήση του όρου, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν ακούστηκε ποτέ ο όρος και είναι να απορεί κανείς πώς με 50.000 κρούσματα την ημέρα δεν ακούγεται καν ο όρος από τα χέρια της Υπουργού. Θυμίζω ότι χθες τα σχολεία άνοιξαν στις ΗΠΑ και λόγω του χάους που προκαλεί ο Όμικρον, τα περισσότερα σχολεία σε πολλές από τις πολιτείες των ΗΠΑ εφάρμοσαν τηλεκπαίδευση. Στη Νέα Υόρκη, δεν είναι μάλιστα. Εδώ έχουμε φτάσει να το θεωρούμε αυτό το πράγμα ταμπού. Στη Νέα Υόρκη έχει νόσης το 20% των εκπαιδευτικών και κλείνουν τα σχολεία αρωνάρων για αυτό το λόγο, έτσι. Δεν άκουσα την τοποθέτηση. Λέω ότι στη Νέα Υόρκη το 20% των εκπαιδευτικών έχει νοσήσει και κλείνουν τα σχολεία ένα-ένα αρωνάρων. Στον Ντιτρόιτ έκαναν όλα τα σχολεία τηλεκπαίδευση, στο Μιλγουόκι το ίδιο, μεγάλο στον Καναδά δεν θα ανοίξουν. Στον Καναδά δεν θα ανοίξουν και πάλι λέγοντας εδώ λοιπόν στη σημερινή συνέντευξη τύπου δεν υπόθηκε καν η λέξη τηλεκπαίδευση. Γιατί δεν υπόθηκε? Γιατί δεν υπάρχει πλατφόρμα τηλεκπαίδευση. Είναι σαφές αυτό ότι μετά την καταδικαστική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα δεν υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία μεταξύ Cisco και ελληνικού δημοσίου. Αυτό η κυρία Κεραμέως δεν μπορεί να μας το, δεν μπορεί να το κρύψει άλλο, ούτε από τη δημόσια σφαίρα, ούτε από τον ελληνικό λαό γενικότερα, ούτε από τη δημόσια συζήτηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό σε σχέση με την Υπουργό Παιδείας και την υπογραφή της στη σχετική συμφωνία μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Cisco. Δεν υπάρχει λοιπόν συμφωνία και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων γράφει, σελίδα 40, εάν δεν κάνω λάθος, ότι εφόσον η Cisco υπόκειται στο δίκαιο των ΗΠΑ όπως κάθε αμερικανική εταιρεία, δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρα, πώς μπορεί να αρχίσει ξανά τηλεκπαίδευση με τη Cisco? Άρα, δεν υπάρχει πλατφόρμα. Γιατί αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Μάιο, από τον Απρίλιο, μάλλον του 2000, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα. Από τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή από την πρώτη καραντίνα μέχρι και σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, για να το αναβαθμίσει τεχνικά. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άρα δεν υπάρχει πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ξοδέψει άλλα χρήματα σε ειδικές άδειες για τους γονείς, δεν θα πάμε ποτέ σε τηλεκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα θα ανέβουν και άλλοτε τις επόμενες ημέρες και νομίζω ότι πολλοί επιστήμονες έχουν πει ότι μπορούν να φτάσουν και τις 100.000 κρούσματα την ημέρα.